Μας είπαν ότι ετοιμάζονται να βγάλουν το τελευταίο σχέδιο σύμβασης μέσα στο Μάρτι να ξεκινήσουν τους δεσμευτικούς διαγωνισμούς, αλλά πριν τους διαγωνισμούς έχουν πάρει την απόφαση, είναι στο σχέδιό τους, να μας απολύσουν όλους. Όταν λέμε όλους, όλους. Με αποζημιώνοντας όλους με το 4093 του 12 και επαναπροσλαμβάνοντας έναν αριθμό με νέες δίμηνες συμβάσεις χωρίς να λένε τον αριθμό και δεν το λένε γιατί είναι μικρός και όσοι είναι 55 και πάνω στέλνοντά τους για κοινοφελή εργασία λέει μέχρι να πάρουν σύνταξη στους δήμους. Τι σημαίνει κοινοφελή εργασία? Είναι προγράμματα που αυτός ο ταλέφορος που χρωστάει στην εφορία τον υποχρεώνει, του βρίσκει εργασία και του παίρνει τα λεφτά από αυτά, γύρω στα 6 εκατοστάρικα, 7. 6 μεικτά, 500 καθαρά. Ανάλογο. Βεβαίως, το απορρίψαμε επί του συνόλου. Τους είπαμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Μας είπαν κιόλας ότι με την καταγγελία αδειάζουν και οι οικισμοί και τα λοιπά. Έτσι, για να τα έχουμε όλα υπόψη. Πάμε για σύγκρουση. Πάμε για σύγκρουση. Η απόφαση κάναμε διοικητικό συμβούλιο ομόφωνο το πρωί, κάναμε συντονιστικό όλα τα σωματεία ομόφωνα, έχουμε γενική συνέλευση την Παρασκευή στις 11 η ώρα, ετοιμαζόμαστε για σύγκρουση συνάδελφοι. Απ' τις δουλειές μας και απ' τα σπίτια μας δεν θα μας βγάλει κανείς. Ποιος ήταν ο στόχος που λέγαμε εδώ πριν 24 μήνες? Συνάδελφοι, να μείνουμε σαν το μελής μέχρι το τέλος. Και μείναμε σαν το μελής μέχρι το τέλος. Είναι κατόρθωμα. Και τώρα δεν έχουν ο χρόνος, πλάτη στον τοίχο έχουν αυτοί με το χρόνο. Είτε με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το πρόστιμο, είτε για τις διαβεβαιώσεις που έχουν δώσει στους μουστερίδες ότι θα μας ξεπαστρέψουν, πλάτη στον τοίχο με το χρόνο τον έχουν αυτοί. Μέρα που περνάει είναι υπέρ μας. Θα τα συζητήσουμε όλα στη συνέλευση και διεξοδικά. Αυτό που έρχεται σαν πρόταση να προετοιμάζεστε είναι ότι από τις εργασίες μας δεν βγαίνουμε. Δεν τους χαρίζουμε, όχι ευρώ, cents. Από το μόχθο που μας χρωστούν, είτε δουλεύει ο άλλος ένα χρόνο εδώ, είτε 40. Θα τα δώσουν όλα.